Χθες έγινε μια έκτακτη συνάντηση με τον κύριο Αθανασίου, βουλευτή που είναι τώρα της νομού Λέσβου Νέας Δημοκρατίας, την διευθύντρια του Τελωνίου, τον κύριο Λιμινάρχη και τον αντιπρόεδρο του Λιμινικού Ταμείου εδώ στο, για το λιμάνι της Μυτιλίνειας. Μαζί με τον προστάμενο των διαβατηρίων έγινε μια έκτακτη συνάντηση για να δούμε λίγο με την κατάσταση με τον τελωνιακό χώρο. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ στο λιμάνι, διότι φέτος προβλέπεται ότι θα περάσουμε τις 40.000 Τούρκων επισκεπτών και όχι μόνο. Αυτό το κομμάτι είναι πύλη εισόδου. Πύλη εισόδου σημαίνει ότι όλος ο κόσμος που έρχεται από τρίτη χώρα θα έρχεται εδώ, είτε είναι κρουζερόπλα, είτε είναι με ρόπλα από Τουρκία, είτε είναι από Θαλαμιγά, όπως είχαμε χθες ένα πολύ μεγάλο. Δηλαδή είναι το πρόσωπο της πόλης. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και πρέπει να είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Ζητήσαμε να είναι καθαρός, ευπρεπής και λειτουργικός για εμάς που δουλεύουμε εδώ, για τις υπηρεσίες που δουλεύουν εδώ και για τον κόσμο που θα μπαινοβγαίνει. Άρα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες, να μετακινηθούν κάποια οχήματα ίσως και όποιες άλλες αλλαγές απαιτούνται, κάποιες διαρρυθμίσεις, ώστε όλα να είναι όπως πρέπει για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε αυτό το μεγάλο όγκο. Όπως καλείς κάποιον στο σπίτι σου, έτσι όταν καλούμε κάποιον να έρθει εδώ στο νησί, πρέπει λοιπόν ο χώρος υποδοχής να είναι όπως πρέπει να είναι. Εμείς ζητήσαμε, σαν ένας τουρκικών πρακτόρων, ζητήσαμε να γίνει αυτή η συνάντηση, την προκαλέσαμε. Υπήρχε ανταπόκριση από όλους και ευχαριστούμε και τον κύριο Θανασίου που παραβρέθηκε, είναι διατεθειμένος να λύσει όποια κολλήματα υπάρξουν από εδώ και πέρα, για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Έχουμε λίγες μέρες μπροστά μας, να γίνουν αυτά που έχουν συμφωνηθεί χθες στην συνάντηση και να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τον κόσμο και να βγάλουμε και μια καλή εικόνα όπως αρμόζει σε όλα τα λιμάνια, τα τουριστικά λιμάνια της χώρας. Όλοι το είχαμε ζητήσει να επανέλθει η πιλωτική βίζα Σέγγεν. Βλέπετε υπάρχει ένα μεγάλο κύμα φίξεων από την Τουρκία. Πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει σίγουρα να έρθει και άλλος κόσμος. Δεν το έχουμε αφήσει, γίνονται και άλλες προσπάθειες. Τώρα που εκεί πέρα είναι και θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελπίζω να βρεθεί έστω σύντομα μια λύση. Καλό θα κάνει, κακό δεν θα κάνει. Θεωρώ ότι το προσωπικό και φαίνεται κιόλας και του Τελωνίου και του Τμήμα Διαβατηρίων το προσωπικό είναι έτοιμο. Πιστεύω ότι έχουν όλες οι υπηρεσίες με τα άτομα που έχουμε στη διάθεσή μας θα τα απεξέλθουν στις δύσκολες μέρες. Θα έχουμε μέρες με πολύ όγκο αφήξεων, μεγάλο όγκο αφήξεων. Θεωρώ ότι οι υπηρεσίες είναι έτοιμες. Λόγω ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν όσο γίνεται γρηγορότερα και καλύτερα. Και επειδή γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι είναι η πρώτη γραμμή, είναι οι πρώτοι που συναντάνε οι επισκέπτες, προσπαθούν να δώσουν μια καλή εικόνα όπως πρέπει επαγγελματικά και να γίνει και σωστά. Τα θέματα ασφαλείας είναι λίγο δέστα, να γίνει και αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά και να γίνει με ένα ωραίο και σωστό τρόπο, ώστε ο επισκέπτης να περάσει τη διαδικασία ελέγχου χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Νομίζω είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Θέλω να πιστεύω ότι θα βγει η δουλειά. Ίσως να χρειαστεί κάποια άτομα, αυτό θα μας το πούν οι υπηρεσίες. Αν χρειαστεί, ίσως καλό να ενισχυθούν λίγο με κάποια άτομα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ για τις δύσκολες ημερομηνίες που έρχονται. Καταρχήν, πρέπει να πούμε, τουλάχιστον εγώ εκπροσωπώ την Τουριόλ, την εταιρεία που θα φέρνει δύο καραβάκια από την άλλη εβδομάδα κάθε μέρα, ένα πρωί, ένα απόγευμα. Η αύξηση της κίνησης είναι ορατή, νομίζω το έχουν καταλάβει όλοι στο νησί. Ακόμα και ίσως είναι και λίγο καλύτερα από πέρυσι. Βέβαια, πρέπει να σας ομολογήσω ότι ο προϊστάμενος του Γιόλ μου είχε εκμυστηρεύσει ότι σε περίπτωση που είχαμε την door visa ανοιχτή, ένα αίτημα το οποίο φαντάζομαι το έχουν ακούσει πολλές φορές οι υπεύθυνοι του νησιού και οι πολιτικοί μας και όσον αφορά οι υπεύθυνοι του τουρισμού από την Αθήνα, είναι ότι η door visa θα μας έδινε ακόμα τουλάχιστον 30-40% παραπάνω τουρίστες. Δηλαδή, αν υπολογίζουμε μία πρόβληψη φέτος, υπολογίζουμε γύρω στις 40.000 για όλη τη σεζόν, φανταστείτε ότι θα είχαμε άλλες 20-25.000 τουρίστες. Θα ήταν ρεκόρ και ίσως να ήταν και παραπάνω. Ίσως γινόταν και ένα αμόκ από τους Τούρκους για να έρθουν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που παίρνανε την door visa την παίρνανε πριν τον COVID, που σημαίνει ότι τόσα χρόνια δεν μπορούν να έρθουν. Και οι βίζες για να πάρεις τη βίζα από την Τουρκία είναι πανάκριβη αυτή που υπάρχει τώρα και δεν είναι και εύκολο να την πάρεις.
Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη διαφορά και πόση μεγάλη επιρροή θα είχε για τα δεδομένα του νησιού. Είναι τεράστια διαφορά, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Μιλάμε σαν να έχουμε άλλες 3-4 εταιρείες με τσάρτερς σε μέγεθος σε όγκο ατόμων. Λαμβάνουμε πολλά παράπονα από Τούρκους που έρχονται. Όσον αφορά λίγο με την κατάσταση του λιμανιού, δεν είναι και τόσο όμορφη, θα έλεγα, να μην το πω με κάποια λέξη, δεν είναι και τόσο όμορφη, γιατί εντάξει, ξέρετε, είναι η πύλη Σέγγεν, είναι απέναντί μας και καταλαβαίνετε ότι όταν βγαίνουν παίρνουν μια πρώτη εντύπωση. Όταν βγαίνεις από το λιμάνι με μια... και βλέπεις όλα αυτά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, κατασχεμένα τα πιο πολλά από ό,τι γνωρίζουμε, και ο χώρος είναι μικρότερος και η εικόνα δεν είναι ωραία. Εντάξει, αυτό δεν είναι βέβαια το κριτήριο αν θα έρθουν ή δεν θα έρθουν οι Τούρκοι, αλλά εντάξει, όταν έχεις ένα σπίτι ή καλείς κάποιον στο σπίτι σου, πρέπει να έχεις νοικοκυρέψει και το σπίτι σου. Δεν μπορείς να τον φέρεις στο σπίτι σου και να το έχεις βρώμικο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν λίγο οι υπεύθυνοι και γενικά να διευκολύνουν καταστάσεις. Γίνεται από την τουριστική, από την αστυνομία, όσον αφορά τον έλεγχο, βλέπουμε μια πολύ καλή ροή. Να λέμε και τα εύσημα, τουλάχιστον για αυτή την εποχή. Βέβαια, σε 2 εβδομάδες που είναι το Μπαϊράμι, θα πρέπει αυτό να αυξηθεί, γιατί θα έχουμε πρωί-απόγευμα καραβάκια από όλες τις εταιρείες. Θα μιλάμε τώρα, αν σήμερα ήρθαν 600 άτομα που γνωρίζω ότι ήρθαν με τα 3 καραβάκια 600, θα μιλάμε τη μέρα πρωτόκολλα των καραβιών. Δηλαδή 400 το κάθε καράβι, αν υπολογίστε από 4 καραβάκια, καταλαβαίνετε για τι νούμερα μιλάμε. Τεράστια τα νούμερα. Και είναι το μόνο πράγμα, λέμε για τουρισμό, λέμε για μετανάστες, αυτό το πράγμα με τη βίζα και με τους Τούρκους είναι το μόνο άμεσο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος. Γιατί λύνοντας το πρόβλημα της βίζας, άμεσα φέρνεις άλλες 25 εγγυημένα, μιλάμε από τους Τούρκους και από τα πρακτορία, εγγυημένα άτομα, δεν μιλάμε για υποθέσεις. Εγγυημένα ότι θα έρθουν την άλλη μέρα εδώ. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι τόσο δυνατό και τόσο χειροπιαστό που απορώ, ας πούμε, και η ίδια κυβέρνηση και έχει και ένα πάτημα, ας πούμε, να μου πει ότι καταργήθηκε, ακούμε, δεν βγαίνει πια. Εντάξει, αλλά έχουμε υποστεί τους μετανάστες εδώ πέρα, τους φιλοξενούμε, κάναμε τα camp, τους βοηθήσαμε, επηρεάσαν αρνητικά όλη αυτή η φήμη, τον τουρισμό μας. Είναι τόσο δύσκολο να το βάλουμε μέσα στα μέτρα της αντιστάθμισης, της ζημιάς που έχει επέλθει σε αυτόν τον τόπο, ρωτάω.